Μεσοβούνη. Υπάρχει σήμερα μια 24ωρη πανελλαδική απεργία των υπαλλήλων του ΙΚΑ. Βλέπουμε όμως στο Ζανδρίκαλο ότι δεν υπάρχει αναμενόμενη συμμετοχή. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, είχαμε μια άσχημη εξέλιξη. Πριν από μία εβδομάδα περίπου ανακοινώθηκαν οι απολύσεις συναδέλφων μας, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με την προκήρυξη 9K της αγροτικής, για την Αγροτική Τράπεζα. Δυστυχώς, παρόλο τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εργασίας και Οικονομικών, οι οποίοι είχαν πει πριν τις γιορτές ότι θα δώσουν δίκαιη, άμεση και νόμιμη λύση, δυστυχώς φτάσαμε στις απολύσεις. Η συμμετοχή είναι δυστυχώς, δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 2 χρόνια με τις μειώσεις των μισθών, με τα χαράτσια, δυστυχώς μας έχουν φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα πάγια έξοδα. Δυσκολεύονται πάρα πολύ οι συνάδελφοι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και η κυβέρνηση και όλοι οι βουλευτές, οι οποίοι τόσο καιρό τώρα γνωρίζουν την κατάσταση και είχαν υποσχεθεί για δίκαιη και άμεση λύση στο πρόβλημα. Είναι επιτυχόντες μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, είναι συνάδελφοι αξιόλογοι με προσόντα, έχουν εκπαιδευτεί για το ΙΚΑ και από την άλλη το ΙΚΑ έχει μεγάλα κενά, είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αρμοδιότητες του και αντί να προσθεθεί προσωπικό, αφαιρείται καθημερινά. 522 άτομα, αν γνωρίζετε, πριν από περίπου 1 χρόνο, στελεχώσανε τις υπηρεσίες του ΕΟΠΗ, από το ΙΚΑ μόνο. Να αναφερθούμε λίγο στα Τρίκαλα. Αφορά, ναι, από ό,τι γνωρίζουμε, 6 εργαζομένους, 3 σε πρώτη φάση και άλλους 3. 3 είναι σε πρώτη φάση, για τους άλλους 3 δεν έχουν βγει ακόμη αποφάσεις. Είναι σε αναμονή και για αυτούς. Υπάρχουν γενικότερες ελλείψεις πέρα από αυτούς που θα φύγουν εδώ στο νομό Τρικάλων, σε επίπεδο νομού Τρικάλων, βάσει υπαλλήλικου προσωπικού. Βέβαια, είμαστε υπηρετούντες αυτή τη στιγμή 72 άτομα, αλλά θα πρέπει να υπολογίσετε ότι πλέον στο νομό ολόκληρο έχει μείνει μόνο το υποκατάστημά μας, έχει κλείσει το τοπικό υποκατάστημα της Καλαμπάκας, έχουν κλείσει όλα τα παραρτήματα, όλος αυτός ο φόρτος εργασίας και όλες τις ασφαλιστικές περιοχές πλέον εξυπηρετούνται από τα Τρίκαλα.